Ανάμεικτα συναισθήματα προκαλεί η είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την οποία η ελληνική ομογένεια αναλαμβάνει και πάλι δράση για την εξάλληψη του χρέους της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία End National Debt υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει ήδη σε τράπεζες του Καναδά αμερικανικά ομόλογα ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονται για την εξαγορά του συνόλου του ελληνικού χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και τους ιδιώτες πιστωτές. Η πρωτοβουλία End National Debt έχει συσταθεί κυρίως από ομογενείς της Αμερικής και πρόεδρος της είναι ο Μανώλης Λαμπράκης. Ο ίδιος διευκρίνησε πως αυτά τα χρήματα θα δοθούν μόνο υπό δύο αυστηρούς όρους. Πρώτον, να αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση την εξαγορά του χρέους που βρίσκεται στα χέρια οργανισμών και κρατών από τρίτους και δεύτερον, να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας και να προκηρυχθούν νέες εθνικές εκλογές. Στις 7 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες πριν από την προθεσμία που είχαμε δώσει, ανοίχθηκαν δύο λογαριασμοί σε καναδικές τράπεζες. Κατατέθησαν 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ελλάδα στον ένα λογαριασμό και 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την Κύπρο. Οι δύο αυτοί λογαριασμοί είναι κυδαιμονευόμενοι. Υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ καταθετών με την τράπεζα η οποία μπορεί να τα αφήσει ελεύθερα αν συμβούν ορισμένα πράγματα, δήλωσε ο κύριος Λαμπράκης, ο οποίος επιμένει ότι βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο συνοδευόμενος από ομάδα ειδικών μετά από επίσημη πρόσκληση του κυρίου Χριστόφια. Στην ίδια συνάντηση συμμετείχε και η Κριστίν Λαγκάρτ, όπως δήλωσε άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος του End National Debt. Η 12η Σεπτεμβρίου λοιπόν ήταν η ημέρα που το γερμανικό δικαστήριο, αν θυμάστε, στην Καλσρούη αποφάσισε περί της περαιτέρω χρηματοδοτήσεως της Ελλάδος. Ακριβώς επειδή εμείς παρενέβημε εκ των προτέρων, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ευνοϊκή για την Ελλάδα. Στις 7 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες πριν από την ημερομηνία που σας είπα, ανοίχτηκαν δύο λογαριασμοί στο Τορόντο του Καναδά σε ένα consortium τραπεζών, Diamond and Diamond Banking Group. Κατετέθησαν για την Ελλάδα 600 δισεκατομμύρια δολάρια βεβαίως και 50 δισεκατομμύρια για την Κύπρο. Οι δύο αυτοί λογαριασμοί είναι custodial accounts, δηλαδή κυδαιμονευόμενοι λογαριασμοί. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Μία συμφωνία μεταξύ των καταθετών, δηλαδή της ΣΕΝΤ και του κυρίου Σόρα, που η τράπεζα μπορεί να αφήσει τα χρήματα ελεύθερα εάν συμβούν ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το custodial account. Δηλαδή είναι υποαίρεση. Δεν έχουμε εμείς control πλέον των λογαριασμών αυτών, αλλά πρέπει ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να τηρηθούν για να μπορέσει ο κηδεμόνας που είναι The Diamond and Diamond Banking Group να αφήσει τα χρήματα προς εξαγορά του ελληνικού χρέους. Τα χρήματα αυτά δεν δίδονται σαν ανοιχτή επιταγή. Σας είπα ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Και εσείς κύριε Μεταξά, οι ακροατές μας και η πλειονότητα του ελληνικού λαού φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε να δει αυτό το πολιτικό σύστημα να έχει στα χέρια του 600 δισεκατομμύρια δολάρια να τα διαχειριστεί κατά βούληση, παραλληλίζοντας τα αποτελέσματα της προηγουμένης διαχειρίσεως. Τι υπάρχει το μνημόνιο? Ο πρώτος όρος του μνημονίου ήταν ότι μόνον αυτόχθον Έλλην μπορεί να αποπληρώσει το χρέος. Άρα, μόνον εμείς, επειδή είμαστε οργανισμός ο οποίος είναι κατατεθειμένος στο πρωτόκολλο και η δημιουργία του οργανισμού στην Ελλάδα, και γι' αυτό τη διατηρήσαμε στην Ελλάδα, για να έχουμε αυτό το πλεονέκτημα και να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε, να εξαγοράσουμε το χρέος. Η εξαγορά του χρέους προϋποθέτει τη σύμφωνο γνώμη του δανειστέντος, δηλαδή του ελληνικού, της ελληνικής κυβερνήσεως, διότι αλλάζει ο δανειστής. Επομένως, εμείς είπαμε το εξής, θα εξαγοράσουμε το χρέος ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε κάποιες πολιτικές αλλαγές με σκοπό την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους. Θα ερωτηθεί ο ελληνικός λαός απόψε. Θα θέλουν ο σημερινός πολιτικός κόσμος να παραλάβει στα χέρια του 600 δισεκατομμύρια δολάρια.